Για πάμε να ακούσουμε τον Κωστή και να τον καλησπέρισουμε. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Σάρα. Τα είπαμε πριν το ματς, όταν στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ βγήκε το Φασούλη ότι ξέρετε κάτι, η ΑΕΚ από εδώ και πέρα κατεργεί το 5-3-2 και θα παίζει 4-4-2 ανοιχτά, ένα ελεύθερο ποδόσφαιρο. Τα είπανε αυτή την Τετάρτη. Βγάλανε μια press conference, είχε, στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ είχε υποθεί αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Το καταργεί αυτός, κακώς το δέχτηκε. Γιατί αν όλα τον αλέφατο τον πεις, κατέργησε το σύστημα. Μόνο σε το σκυρκαρά που είναι ήδη από κάτω να σε σπάσει κάνα πλευρό, να πούμε κτλ. Κάτσε καλά, εγώ είμαι προπονητής, εγώ είμαι άρχοντας, θα με πεις πώς θα κάνω. Τώρα λοιπόν δεν βρίζουν τον Μελισσανίδη και τους παίκτες, βρίζουν δικαιώς τον προπονητή. Ούτε καν το άλλαξε. Γιατί το είπαμε και πριν την προηγούμενη εβδομάδα, δεν στέκεται σε ευθεία ο Τσιγκρίσκι με τον Σβάρνα. Ο Σβάρνας ήταν ένας μπακάκος από την Ξάνθη, τον πήρανε, δεν είχαν λεφτά να πληρώσουν, να δώσουν η ΑΕΚ, θα τα κάνει λέει στο γήπεδο. Πάνε λοιπόν τον Σβάρνα σε μπερμπακ, μαζί με τον Τσιγκρίσκι. Δηλαδή ο Κούγιας είναι κορόιδο που έχει το Μόρα, τρίτο στόπερ και με λίγο βάθος στη Λάρισα και είναι τρίτος άμα κερδίσει σήμερα. Για βάλε τον Μόρα σε ευθεία, να δεις τι ατραβήξεις. Ο Τσιγκρίσκι, αυτά μας τα έμαθε ο Μέγας Νίκος Αλεφαντός. Ο Τσιγκρίσκι δεν στέκεται, πουλάκι μου, λέει, στην ευθεία. Σαν τρίτος όμως, στα λίγα μέτρα, με την εμπειρία, με τον Μπακάκι, τρίτο στόπερ, τον Παολίνιο που είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, και τον Χουλτ, δεν το ξεκινάς. Στο 2-0 το κάνεις. Στο 2-1 το κάνεις. Ο άλλος το έκανε. Πήρε ρίσκα, άλλαξε το σύστημα. Διάβολος ο Δόνης. Κολός, καλός κοτς. Δεν μου βγαίνει. Το αλλάζω, παίρνω ρίσκο. Βάζω τους δύο νεαρούς στα πλευρά. Πετάω τον Κολοβίσιο. Κερδίζω και στον αέρα. Λοιπόν, δηλαδή είναι το μοντέρνο να παίζω 4-4-2 και να με απολύουν. Ή να παίζω αυτό που λέει ο Νίκος και να παίρνω το μάτς με 1-0. Αλλά η ΑΕΚ σου λέει πρωτάθλημα δεν παίρνω. Τι θα κάνω 2 χρόνια, τι να πουλήσω τώρα εγώ, να το παίξω σφιχτά, να βγω τρίτος. Σου λέει ελάτε στο γήπεδο, θα παίξουμε ανοιχτά. Αυτός που δεν ξέρει μπάλα θα πάει στο γήπεδο, θα βάλει 2 γκολ, θα φάει 3, θα βάλει 3, θα φάει 5, θα βγει 2-2 το άλλο μάτς και αυτοί έπαιξε ανοιχτά. Αυτά κάνουν και στον Ηρακλή. Εδώ βλέπουμε Κώστα το 5-3-2. Γιατί το λέω αυτό, έβγαλε το Χατζηγιοβάνι που ήταν στους κορυφαίους του αγώνα αλλά παραπονέθηκε για κράμπες, οπότε αυτό που μας έχει μάθει ο Νίκος είναι ότι βγάζεις ένα εξτρέμ για να βάλεις τον τρίτο στόπερ, σπάνια χαλάς τα χαφ, έτσι δεν είναι? Όχι. Και από εκεί και πέρα είχε Κουρμπέλι, Δόνι, Ζαχίτ και πέρασε τον Περέα κοντά στον Μακέντα. Περέα είναι ταχύς. Και το έκανε και 3-2. Και κράτησε. Και το έκανε και 3-2. Ε, βέβαια. Γιατί σου λέει ότι το έκανα το 0-2-2-2. Αλλά αν γίνει 2-3, δεν το θυμάται κανείς αύριο. Μπράβο. Κάτσε το κρατήσει. Μπράβο, Γιάννη. Οπότε σου λέει, παίρνω το βαθμό και του βγήκε σε ένα κόρνερ που έκανε την κεφαλιά και πήγε γκολ. Ο άλλος ξεγυμνώθηκε. Καταλάβες, αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα λίγο. Και αυτό με το Μάνταλο, εξτρέμ. Ναι. Χιλιοϊπωμένο από την εκπομπή μας, με το δάσκαλο, μας το έχει πει δεκάδες φορές. Ότι τώρα, μόνο 2 χρόνια το λέει, 3, δεν είναι ο Μάνταλος για εκεί. Δικαιώνεται και εδώ. Δεν δικαιώνεται μόνο στον τρίτο στόπερ, δικαιώνεται και εδώ. Λοιπόν, άλλωστε σε ένα 5-3-2 της ΑΕΚ ο Μάνταλος θα μπορούσε να είναι αυτό που πρέπει να είναι το δεκάρι και να έχεις και Ολιβέιρα και Λιβάγια μπροστά που θες. Θα μου πει κανείς, εντάξει Γιάννη, και σε 4-4-2 μπορεί να έχεις Λιβάγια και Ολιβέιρα μπροστά και αν έχεις και Μακέντα δοκάρι και πας Μάνταλο δεκάρι και πας σε Ρώμο θα είσαι και πολύ ανοιχτό. Ναι, αλλά δεν είσαι δεμένος πίσω. Ναι. Τώρα, Κώστα, μου έλεγε ο Νίκος εκτός αέρα του άρεσε ο ΠΑΟΚ πολύ στην Κρήτη, πολύ. Γιατί με το ΠΑΟΚ TV δεν έχουμε ευκαιρία να βλέπουμε τα παιχνίδια του στην Τούμπα. Τα εκτός έδρας, κοίτανε και στο κρατικό κανάλι, του άρεσε πολύ. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ είχε καλό το μίσης. Βρήκε χαφ, κόβει, πασάρι. Σουτάρει, σκοράρει, πατάει περιοχή, πηδάει, τεχνίτης,
αυτοί τον είχαν πεταμένο να πούμε, έκανε το Βέρνο, το Μαωρίσιο και τα λοιπά, έλεγε βάλε και αυτόν μέσα. Και αυτός ήταν ο καλύτερος. Πάει να πει τους βγήκε στην πορεία, δεν τον είχαν στο πρόγραμμα το Μίσης, τους βγήκε. Και επίσης να πω ότι ο ΠΑΟΚ βρήκε ένα όφι, ο οποίος ήταν σε αθλειότατη κατάσταση ο Νάμπη, ο καλύτερος του παίκτης, τον οποίο έκανε και αλλαγή ο Σίμος. Κάτι τριπλίτσες έξω από την περιοχή, κάτι πασούλες, κάτι σαρλατανίστικα. Δεν μπήκε μέσα ένα φωλίδα να σουτάρει, να κάνει ένα άλλο. Ένα αυτό. Το άλλο είναι ότι αυτός, όφι, έπαιξε με δύο center back, οι οποίοι είναι πλάγι back. Και οι δύο. Ο Γιαννούλης, ο αδερφός του παίκτη του ΠΑΟ, και ο Μαρινάκης, ο οποίος είναι κοντός, δεξίς back. Βέβαια να πούμε Κώστα εδώ, ότι ο Γιαννούλης καθιερώνεται πλέον ως στόπερ, ανεξάρτητα από τον πώς τον ξέραμε, και ηλικιακά και τακτικά, και το Μαρινάκη θεωρώ πως τον έβαλε εκεί για να έχει ταχύτητα. Ταχύτητα είναι, αλλά το πήρε ο Καντούρη και βαλιές. Ναι. Δηλαδή αν ο Πάουκ πήγε και στη μένα, τι center back με ένα 75 πώς θα παίξεις, δεν παίζεις. Και επίσης ο Κουτρουμπής πήγε στα χαφ. Ένας άργος, στόπερ. Τον Κουτρουμπή αλήθεια είναι ότι στον Παναθηναϊκό σε κάποια μάτς τον βλέπαμε μπροστά από τα στόπερ, δηλαδή πόσο εκεί που τον βάλετε. Ο Κουτρουμπής πόσο χρόνο είναι, είσαι γεμένα. Τώρα δεν είμαι και δημαρχείο να ξέρω τι. 35 χρονών χάφης με βαρύ κορμί. Ξέρεις τι λέει τον Μπίζεσβα. Άντε ρε τσουβάλι μπες μέσα. Ο Μπίζεσβα όμως σε χαμηλά επίπεδα τον σώνει ο Μίσιτς. Ο Μίσιτς να κάνει το σταυρό του. Αν πιστεύει στον Θεό. Ο Ντάγκλας χαφ και ο Μπίζεσβαρ. Και ο Μπίζεσβαρ. Δηλαδή ο Σιντέρσκι ήρθε από τη γρήπη. Το παιδί προσπάθησε, χώθηκε, έκανε. Εντάξει και τα λοιπά δεν μπόρεσε. Αλλά εκείνος όλο το έργο είναι ο Μίσης Σαχάφ. Τώρα ο Κρέσπος συγκλονιστικός. Ο Ίγκρασον δεν μ' άρεσε πολύ στη θέση του Βαρέλα. Έχει πρόβλημα εκεί στο δεύτερο στόπερ. Στο Καραϊσκάκι δεν ξέρω τι θα κάνει εκεί. Πολλά φάουλ με πλάτη ο Φορ. Δηλαδή άμα έρθει κατά μέτωπο τι θα κάνει ο Ίγκρασον. Πολλά φάουλ με τα χέρια, με τα αυτά. Πλάτη ο παίκτης, ο Φιγγέρ, ο Σέντερ Φορ. Πετάει μετά δεύτερο σεντερφόρ το Μάνο. Μπαίνει ο Μάνος, παίζει δυναμικά. Βάζουμε εμείς τον Εσίτη. Το κάνει τον πέναλτι ο Εσίτη. Δηλαδή ευτυχώς δεν το έδωσε. Ατραβούσαμε τα μαλλιά που δεν έχουν. Α, ήταν πέναλτι λες, Δεν είναι πέναλτι. Όπως είναι και η αποβολή, η γροθιά πάνω στον δικό του, τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Ο Τζίλος δεν τα πήγε καλά. Και κάνα δύο φάσεις και το Γιαννούλη, το σέντερ μπακ, κάνα δύο καρτούλες, μπορούσε να του τις σηκώσει εκεί πέρα. Λοιπόν, εγώ κρατάω λοιπόν το καλό κέντρο του ΠΑΟΚ, ένα Γιαννούλη και ένα Μάτος αναζωογονημένους, πολύ καλό Κρέσπο, ο Ζήφκοβιτς δεν πατάει καλά, δεν πιέστηκε και από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα, ο Βιερίνια τον περιμένουμε στα επόμενα παιχνίδια να πάρει τη φόρα, γιατί Ελκαντουρί Λιμιός, είδες που σου έλεγα για το Λιμιό, ο Λιμιός βρίσκει χώρο στο 3-5-2 των αντιπάλων. Παίζουν δύο με έναν και στην ταχύτητα είναι πολύ καλός. Χθες τον περίμενα, για να δω να δούμε. Θα πάει επάνω στον Μπράουν, θα πάει επάνω στον Κορομέση. Θα τον φύγει ένας με έναν. Γιατί και όφη ανοιχτούρα ήταν. Ο Σίμος είναι καλός, αλλά και αυτός σε πέλαγα μεγάλα παίζει. Για να δω το Λιμιό τώρα, στο ένας με έναν. Άντε ρε Λιμιό, του λέω κόσο στο ένας με έναν, τσουπ, η μπάλα πίσω. Τσουπ, η μπάλα πίσω. Δηλαδή, έχει καλά στοιχεία ο ΠΑΟΚ, πολύ γυμνασμένος. Πάρα πολύ καλός ο Σφιντέλσκι με τον αρπό μπροστά, ούτε παίζει ένας είτε ο άλλος, πολύ καλή. Ο Μπίσεσβαρ το περιμένουμε να ανέβει λίγο γιατί είναι πεσμένος, αλλά είναι πολύ ποιοτικός και όλο το κέντρο του ΠΑΟΚ είναι ο Μίσιτς. Ο Μίσιτς ξελάσπωσε από εκεί που δεν τον περιμέναμε. Ωραία. Κάτσε να ακούσουμε τώρα, κάτσε να ακούσουμε και τον Νίκο πώς του φάνηκε ο ΠΑΟΚ. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον έπρεξε.